Πρωινή ενημέρωση Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλωσορίζω τώρα συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων και στην τηλεφωνική γραμμή την υποψήφια ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών, την κυρία Έλσα Μπάρδα. Κυρία Μπάρδα, καλή σας μέρα από τα Γιάννα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία, σας ευχηθώ. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε για ποιο λόγο αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα και αν έχετε ασχοληθεί και άλλη φορά με τα κοινά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω και για την υποψηφιότητά μου. Είναι η πρώτη φορά την οποία πολιτεύομαι. Ο κόσμος ίσως να με έχει γνωρίσει, επειδή είμαι στην ιδιότητα ψυχολόγος, ίσως να με έχει γνωρίσει μέσα από τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο και πλήθος από ορθογραφία, όπου έβγαινα με την ιδιότητά μου και δεν είχα δώσει στίγμα. Είναι η πρώτη φορά, λοιπόν. Τον τελευταίο χρόνο η αλήθεια είναι ότι ασχολήθηκα με την πολιτική ψυχολογία. Με τα κοινά θεωρώ ότι ούτως ή άλλως προσέφερα να σας πω την αλήθεια μέσα από εθελετικές δραστηριότητες που είχα όλα αυτά τα χρόνια, που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ο λόγος ο οποίος κατεβαίνω είναι ότι είναι πάρα πολύ απλός. Κουράστηκα να βλέπω αυτό που συμβαίνει στους συμπολίτες μου και επειδή και μέσα από την ιδιότητά μου ως ψυχολόγος, κλινικός ψυχολόγος και αναλυτής εφαρμοσμένης περιφοράς, στόχος μου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, από έναν διαφορετικό ρόλο αυτή τη φορά, διεκδικώ αυτή την καλύτερη και αξιοπρεπή ποιότητα ζωής για τον άνθρωπο. Με ένα σμα πάντα, την συμφωνία των Πρεσπών, την οποία η Ένωση Κεντρών από την αρχή ήταν αντίθετη και γι' αυτό ένας από τους λόγους τους οποίους... Θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου αυτό, γιατί με την Ένωση Κεντρών ακριβώς. Ναι. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα το οποίο, επειδή είναι και η πρώτη φορά που πολιτεύομαι, προσωπικά μου δημιούργησε αίσθημα εμπιστοσύνης, διότι έμεινα μετάβλητη σε πάρα πολλές θέσεις της, σε όλες τις θέσεις. Ναι. Και ιδιαίτερα για τη συμφωνία που αφορά τις πρέσπες, για να το πω με πάρα πολύ απλά λόγια, όταν στερείσαι το εργασιακό, όταν στερείσαι πάρα πολλά πράγματα και ξαφνικά έρχονται και σου παίρνουν και το όνομα, νομίζω ότι αρχίζουμε και φτάνουμε, το κερασάκι στην τούρτα έχει μπει. Δηλαδή ήταν το τελευταίο πράγμα που θεωρώ ότι... θύμωσε πολύ κόσμο, μεταξύ άλλων και εμένα. Με πονάει πολύ καθώς είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω βέβαια ότι έχω μείνει για κάποιο διάστημα στα Ιωάννα, γιατί ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός και τα αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Θα σας πω αυτό. Αυτό και ο λόγος που επέλεξα την Ευρωβουλή είναι γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ουσιαστικός ο ρόλος της. Έχω ζήσει βέβαια και στο εξωτερικό που έκανα τις σπουδές μου. Ανήκω σε αυτή τη γενιά που επέλεξε να γυρίσει πίσω, παρότι έχω σπουδάσει στην Αγγλία. Ναι. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι εκλογές 26 Μαΐου είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί κρίνεται και το μέλλον της Ευρωζώνης, οπότε αυτό συνδέεται και με το μέλλον και της Ελλάδας, γιατί πολλές από τις αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρώπη επηρεάζουν και το κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είμαστε αδύναμοι όσο έχουμε ανταγωνιστικές αγορές. Και όσο είμαστε και η Ελλάδα, που είμαστε και λίγο υπό το φόβο άλλων καταστάσεων. Η Ευρώπη μας προσφέρει και την ειρήνη, εκτός από την εμπορική και οικονομική συνεργασία όμως, μας προσφέρει και αυτό που υποστηρίζει μια της αξίας της Ευρώπης είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν είναι η λαϊκή βούληση του λαού να μεταφέρεται προς τα έξω ως μοχλός πίεσης και διαπραγμάτευσης, γιατί δεν μπορούμε να λέμε σε όλα ναι. Σήμερα είναι οι πρέσπες, αύριο τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε και ποια είναι τα αποτελέσματα και οι συνέπειες που θα δούμε αργότερα τη συμφωνία. Δεύτερον, ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι οι ευρωβουλευτές, τους οποίους θα εμπιστευτεί, γιατί για ψήφο εμπιστοσύνης μιλάμε τώρα, να στείλει έξω, αυτοί είναι που θα διαπραγματεύονται τα κονδύλια, αυτοί θα διαπραγματεύονται θέματα πολιτικής
γιατί πάρα πολλά πράγματα θα αποφασίζονται στην Ευρώπη. Και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει εσείς που καλείτε κόσμο και από την περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση, ότι πολλές φορές λένε, μα ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε έγκριση τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική λιτότητα από την Ευρώπη, η στρατηγική. Όλα λοιπόν αποφασίζονται εκεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που οποίες θα πάνε θα πρέπει να είναι, να αντιπροσωπεύουν τις φωνές όλου του ελληνικού λαού και να είναι μετριοπαθείς φωνές, έτσι ώστε να έχουμε και την συνοχή της Ευρώπης. Γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και η Ευρώπη και εν όψη Brexit, το οποίο εμείς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να διαπραγματευτούμε κοινωνική πολιτική ενίσχυση, που σημαίνει και εναρμόνιση της φορολογίας με βάση το πραγματικό εισόδημα, όχι το περσινό. Γιατί κάθε φέτος και αργότερα και χειρότερα πάμε. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά είναι και θέμα όχι του δίπολου. Δηλαδή, αν έχουμε περισσότερες φωνές, δεν μπορεί κάποιος να ακολουθήσει απλά μία γραμμή και ο κόσμος να μην έχει άποψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζει και η Ένωση Κεντρών. Χρειάζεται περισσότερη πολυφωνία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά της Ελλάδας, έτσι ώστε να μην ακολουθείτε μία απλά γραμμή ή τίποτα άλλο. Περισσότερες φωνές, περισσότερη αντιπολίτευση, να το πω και έτσι, και ως άνθρωποι αυτοί που θα εμπιστευτούν οι πολίτες, θα πρέπει να είναι λογικοί, με επιχειρηματολογία, να έχουν ζήσει, να μην σας πω, και στο εξωτερικό, να έχουν ζήσει την οτροπία των ξένων, έτσι ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται πέρα από τους συμβούλους που έχει ο καθένας. Μάλιστα. Από τις επαφές με τον κόσμο, τι έχετε εισπράξει ως τώρα? Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Ο κόσμος, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, πέρα Θεσσαλονικιά, εδώ πέρα υπάρχει μία, έτσι, να το πω, δυσαρέσκεια αρκετά έτονη σχετικά με την συνθήκη των πρεσπών. Ο κόσμος δείχνει γενικότερο ενδιαφέρον. Αυτό όμως που έχει καταλάβει είναι ένα, για την Ευρωβουλή ο ψήφος είναι πανελλαδικός. Και δεύτερον, τη σπουδαιότητα. Η ψήφος για τις ευρωεκλογές σίγουρα είναι σε πανελλαδική κλίμακα. Οι περισσότεροι, ξέρετε, που συναναστρέφομαι μου λένε, α, ναι, θέλω πάρα πολύ να σε υποστηρίξω, για παράδειγμα, γιατί όλοι ακούμε, θα σε υποστηρίξω, δεν ακούμε κάτι άλλο. Θα σε υποστηρίξω, αλλά ξέρεις, είναι σε εκείνη την περιφέρεια. Α, εγώ ψηφίζω εκεί. Όχι, είναι πανελλαδικός, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες και όλη την Ελλάδα, με τι άλλο. Και ο τρόπος ο οποίος θα διαπραγματευτούμε θα ορίσει, εκτός από την τύχη της Ευρώπης, και τη δική μας τύχη και μέλλον. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.